Στην Επανάσταση του 1770. Θεωρούμε λοιπόν να κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συμβολική ενέργεια και νομίζω, όπως είπε το με την προηγούμενη φορά, ήμασταν εντελώς ειρηνικοί. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμβολισμό. Νομίζω ότι και εσείς έχετε πατριωτικά αισθήματα και δεν αφιβάλλουμε γι' αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε την έννοια του συμβολισμού αυτό. Αύριο το αεροδρόμιο αυτό θα είναι γερμανικό. Λοιπόν, και εμείς θέλουμε να διαδηλώσουμε ως πολίτες, ενεργοί πολίτες, ειρηνικά, ενάντια σε αυτή την εκπόληση. Μια ζέντα λεπτά πριν σήμερα ήρθατε. Έχει αρχίσει μισή περίοδο και το λες εδώ είδα μαρτυρία. Από ποιους απαγορεύεται η είσοδο? Από την αστυνομία. Την αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία έχει αρμοδιότητα μέσα στο αεροδρόμιο για το ποιος απέναντι και ποιος αβγαίνει. Είμαστε 50 ανθρώπου. Εάν φοβάστε από αυτού του 50 ανθρώπου ότι θα κάψουμε το αεροδρόμιο, να μα το πείτε. Περάσατε πριν ένα μήνα, δεν είπαμε τίποτα. Μα αποδείξαμε όμω. Αποδείξαμε ότι η σκοπή μα είναι η ειρηνική σκοπή μα. Η δράση μα σήμερα έχει συμβολική έννοια και θέλουμε να κάνουμε το συμβολισμό μας. Θα πούμε μέσα στο αεροδρόμιο, δεν μπαίνουμε. Και εσύ τι άλλε, εσείς κλείσατε τον δρόμο. Γιατί τον κλείσατε? Την προηγούμενη φορά. Αυτές είναι το λεφτό. Δεν εμποδίζετε τον τόρετο. Εμείς δεν θέλαμε να κλείσουμε. Η κυρία Λαμπαθάκη είναι εκεί, περιμένει. Μπορεί από μια τριμελή επιτροπή να πάρει τι πρώτε ψήφισμα. Δεν μπορεί να πάρει τριμελή επιτροπή. Είμαστε όλοι και όλοι 50 ευρώ. Θα περάσουμε με.